40 φιάλες καθημερινά, συλλέγει το τμήμα αιμοδοσίας Χανίων κατά μέσο όρο στο νοσοκομείο. Αριθμός που αυξάνεται σε κάθε εξωτερική εξόρμηση εθελοντισμού. Να σημειωθεί ότι για ένα ορθοπαιδικό, για παράδειγμα χειρουργείο, χρειάζονται κατά μέσο όρο 4 φιάλες αίμα, ενώ μαζί με τους θαλασσεμικούς και τα έκτακτα απαιτούνται καθημερινά δεκάδες φιάλες. Τη δική του προσφορά σε αυτόν τον αγώνα θέλησε να κάνει και το γυμναστήριο Energy στη Νέα Χώρα και σήμερα κάλεσε τα μέλη του και όχι μόνο σε εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του γυμναστηρίου με στόχο να γίνει θεσμός 2 φορές το χρόνο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και είναι ευχάριστο πολύ αυτό για μας. Θέλουμε να γίνει θεσμός έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι 2 φορές το χρόνο θα μπορεί να έρχεται εδώ και να δίνει αίμα και να γίνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι εθελοντές. Να ενταχθούν μέσα στον εθελοντισμό ώστε να βοηθάμε ανθρώπους που βρίσκονται σε υγειονομική ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό. Στις μέρες μας υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση σε αίμα. Οπότε καλό είναι όσοι μπορούν και είναι υγιείς να προσφέρουν αίμα. Εσείς είστε εθελοντής αιμοδότης? Ναι. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά αυτή που δίνετε αίμα? Όχι, έχω δώσει αρκετές φορές. Παράλληλα με την αιμοδοσία, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να γίνει και δότης μυελού των οστών. Το εντυπωσιακό και συγκινητικό είναι ότι ένας πελάτης του γυμναστηρίου που είχε γίνει δότης μυελού των οστών έχει βρεθεί 3 φορές μέχρι σήμερα συμβατός με ασθενείς που είχαν ανάγκη μεταμόσχευσης και τους έσωσε τη ζωή. Μας είχε μεταδώσει το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό για εκείνον και έχει σώσει 3 ζωές και είναι υπέροχο αυτό. Το Νοέμβριο που κάναμε πάλι αυτή τη δράση είχαμε περίπου 70 άτομα που ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας. Ήταν 30 άτομα για δότες αίματος και 40 για δότες μυελού των οστών. Τώρα μέσα σε 3 ώρες είμαστε ήδη στα 20 άτομα, 20 φιάλες αίμα και γύρω στα 8 άτομα για δότες μυελού των οστών και συνεχίζουμε. Όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα στο νοσοκομείο μπορούν να προσέρχονται το πρωί από τις 9 έως τις 2 και το απόγευμα από τις 5 έως τις 8. Το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.